5ο Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ Ελεφαντάστικο. Χρυσοπράσινη Αιτή. Ποδήλατα στην παραλία. Ένα συναρπαστικό τρίμερο δράσεων για μικρούς και μεγάλους υπόσχεται για μία ακόμη χρονιά η συντονιστική ομάδα του Ελεφαντάστικο. Στη συνέντευξη τύπου, η οποία δόθηκε εμπλό, ήταν διάχυτος ο ενθουσιασμός όλων των συντελεστών. Είναι αλήθεια ότι το φεστιβάλ, το παιδικό αυτό φεστιβάλ, από την πρώτη στιγμή το αγάπησε η πόλη, το αγάπησε η οικογένεια, το αγάπησε το παιδί. Προφανώς το είχε ανάγκη. Προφανώς είναι επίσης και πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το παιδί μέσα από προγράμματα, με δραστηριοποιούνται στο χώρο δηλαδή της παιδικής εκπαίδευσης, του παιδικού παιχνιδιού, της παιδικής ψυχαγωγίας κλπ. Συμμετέχουμε στο φεστιβάλ και φέτος με δύο δράσεις. Η μία είναι το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί, 12 με 1.30, είναι με προεγγραφή. Ουσιαστικά γίνεται σε συνεργασία με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Τα παιδιά έχουν σχεδιάσει, οι φοιτητές μου, έχουν σχεδιάσει ένα υπέροχο θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα και ξεναγούν τους μικρούς φίλους, ηλικίας 11 με 12 χρόνων, στις αίθουσες του Μουσείου. Τα παιδιά θα παίξουν, θα μπουν σε ρόλους, θα μεταφερθούν σε εκείνα τα χρόνια και θα προσπαθήσουν να λύσουν ένα μυστήριο. Δεν θα πω παραπάνω, γιατί και το πρόγραμμα λέγεται Μυστήριο στο Βυζάντιο. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι δύο πράγματα. Με βασικό άξονα ότι το παιδί δεν είναι μόνο για να ψυχαγωγηθεί, αλλά πρέπει να πάρει πράγματα, να έρθει σε επαφή με δημιουργικούς χώρους στην πόλη και με δημιουργικούς ανθρώπους στην πόλη. Άρα να έχει και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα μέσα όμως από το παιχνίδι. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι να στηρίξουμε και να συνεργαστούμε με όλες τις ομάδες και να τις φέρουμε μαζί, όλες τις ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό της δημιουργικής απασχόλησης, αν θέλετε, των παιδιών. Από τις 11 έως τις 13 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν 40 δράσεις με μουσικοθεατρικές παραστάσεις, ακροβατικά, κλόουν, κυνηγή χαμένου θησαυρού, εργαστήρια ρομποτικής και κεραμικής, καθώς και περιήγηση με ποδήλατα στη νέα παραλία. Πάνω σε αυτή την εκδήλωση, εμείς ως εταιρεία θα παρέχουμε τα ποδήλατά μας, που είναι μπροστά στο Μακεδονία Παλάς. Θα δώσουμε τα ποδήλατα στις οικογένειες και στα παιδάκια μαζί με τους γονείς να απολαύσουν δωρεάν τη βόλτα. Διπλή θα είναι η βόλτα, θα είναι και προς το Μέγαρο Μουσικής και προς το Λευκό Πύργο. Φυσικά χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί είναι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που συνεργαζόμαστε με το Τμήμα Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Έχουμε φέρει διάφορα σχήματα όλες αυτές τις χρονιές και φέτος θα φέρουμε πάλι ένα τσίρκο, το οποίο ονομάζεται Τσίρκο Αλλιώς, θα είναι από την Οστράβα και Σαββάτο και Κυριακή βράδυ θα μας δώσει τις παραστάσεις του. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε στο φεστιβάλ αυτό. Εμείς είμαστε από την παράσταση «Ο Χρυσοπράσινος Αετός», που έχει σκηνοθετήσει η Εύα Νέδου. Εγώ είμαι ο πρωταγωνιστής της παράστασης και παίζω με την Εύα Νέδου. Είναι βασισμένη σε ένα παραδοσιακό λαϊκό παραμύθι. Έχω αναλάβει εγώ τη μουσική, τη σκηνοθεσία, όπως είπαμε, η Εύα Νέδου, χορογραφία και κινησιολογία, η Μέλπο Βασιλικού. Όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο για μικρούς και μεγάλους.